Καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία, τις γυναίκες και συνολικά το λαό μας να συμμετέχουν μαζικά στην αυριανή συγκέντρωση για να καταδικάσουμε τη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, να απαιτήσουμε την ακύρωση της Ελληνοαμερικάνικης Στρατιωτικής Συμφωνίας για τις βάσεις, την απεμπλοκή της χώρας μας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Λίγους μήνες μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, που επεξεργάστηκε τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030, το δόγμα δηλαδή του ΝΑΤΟ για την επόμενη δεκαετία, η Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής του στην Αθήνα έρχεται για να επεξεργαστεί παραπέρα τα στρατιωτικά εγχειρίδια πολέμου της Λιποσυμμαχίας, στοχεύοντας σε μια σειρά από μέτωπα και εστίες στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στο Περσικό Κόλπο, στη Μέση Ανατολή, στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα, στην προετοιμασία του πρώτου πυρηνικού πλήγματος που ήδη το ΝΑΤΟ έχει επεξεργαστεί. Όλα αυτά αποτελούν κρίκο στην παραπέρα κλιμάκωση και βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Έχουν να κάνουν άμεσα με την επικείμενη ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτώβρη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας πάνω στον δρόμο που χάραξε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη όλων των άλλων αστικών κομμάτων, απογειώνει την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Με τη νέα συμφωνία για τις βάσεις, που θα έχει πενταετή διάρκεια, όχι μόνο ενισχύονται οι ήδη υπάρχουσες ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές, αλλά δημιουργούνται και νέες σε μια σειρά από σημεία της χώρας μας. Πρόσφατη εξέλιξη ανησυχητική που φανερώνει επίσης την εμπλοκή της χώρας μας είναι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την αποστολή στοιχείας Patriot και προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Γίνεται ξεκάθαρο ότι το βάθημα της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους δεν έχει σχέση με την ασφάλεια, την ειρήνη, την άμυνα της χώρας μας. Εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και απευθύνουμε κάλεσμα στο λαό μας να βγάλει συμπεράσματα, να καταδικάσει αυτή την επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η πάλη του λαού ενάντια στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για το ξύλωμα της βάσης της Σούδας και όλων των Αμερικανονατοϊκών βάσεων και υποδομών, για να επιστρέψουν τώρα όλες οι αποστολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από το εξωτερικό. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου για όλες αυτές τις εξελίξεις, για το παραπέρα βάθημα της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Επιχειρούν να σύρουν το λαό πίσω από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κοντά και της ελληνικής αστικής τάξης που επιδιώκει την αναβάθμισή της στην περιοχή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που με ευθύνη της κυβέρνησης και στο όνομα της πραγματοποίησης της συνάντησης των Μεσογειακών χωρών κλείνει αύριο το κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό είναι ανάγκη, μάλλον είναι ανάγκη και γι' αυτό το λόγο, μαζικά οι εργαζόμενοι, ο λαός, να συμμετέχουν στη συγκέντρωση αύριο στις 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας. Συμμετέχουμε κι εμείς στην αυριανή κινητοποίηση ενάντια στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ενάντια στην προσπάθεια που γίνεται να εμπλακεί η χώρα μας ακόμα περισσότερο με ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης, παίρνοντας το νήμα και από την προηγούμενη. Θεωρούμε ότι στην αυριανή κινητοποίηση χρειάζεται να συμμετέχει το σύνολο των εργαζόμενων, συνολικά ο λαός, γιατί είναι πλευρές της ζωής του που τον αφορά άμεσα. Η ίδια αντιλαϊκή πολιτική που βιώνει καθημερινά ο εργαζόμενος λαός, συνολικά ο λαός της Ελλάδας, στη ζωή του, στην εργασία του, στη μόρφωση, στην παιδεία, πάει χέρι-χέρι με την περαιτέρω εμπλοκή και τους πολέμους ενάντια στους λαούς. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους λαούς όλου του κόσμου, αντίθετα, προτάσσοντας τις δικές μας ανάγκες με αλληλεγγύη σε όλους τους ξεριζωμένους, βάζοντας φρένο σε αντιδραστικές δυνάμεις που επιχειρούν να ρίξουν το δηλητήριό τους, μπαίνοντας μπροστά, να βάλουμε φρένο, να γίνει πραγματικά μέσα από την οργανωμένη πάλι ο λαός, να μπει στο προσκήνιο των εξελίξεων. Οι γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος ξεσηκωνόμαστε ενάντια στα ανατολικά γεράκια που συνεδριάζουν στην Αθήνα για να προετοιμάσουν νέους αιματηρούς υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις στην περιοχή μας και σε ολόκληρο την Μικρόλιο, σπέρνοντας ακόμα μια φορά τη φτώχεια, τη δυστυχία και την προσφυγιά. Αυτή την προετοιμασία ορίζει και η στρατηγική να
το 2030 με βάση και την οποία αποφασίζουν. Εμείς, οι γυναίκες της δουλειάς, οι νέες γυναίκες, οι μητέρες, δεν συμβιβαζόμαστε με το να μετατρέπουν ολόκληρη τη χώρα μας σε ορμητήριο των φωνιάδων των λαών. Δεν θα αφήσουμε τους συντρόφους μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας να συμμετέχουν σε ελληνικές αποστολές έξω από τα σύνορα της χώρας. Να πολεμάνε, να χύνουν το αίμα τους και τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, που τους υπηρετούν το ένα ή το άλλο κράτος, ομάδες κρατών ή περιοριστικών οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ετοιμάζει και το δικό της στρατό, τον Ευρωστρατό. Δεν θα ανεχτούμε να οργιάζει και να οργώνει το ΝΑΤΟ την ευρύτερη γειτονιά μας, που ανάμεσα στα σχέδιά του, στα επικίνδυνα τα υπερηλιστικά, βρίσκεται και υπογραφή για την ανανέωση για 5 ακόμα χρόνια της συμφωνίας για τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, που θα υπογραφεί στα μέσα του Οκτώβρου. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζοντας τον δρόμο που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, επιλέγει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα στους επικίνδυνους υπερηλιστικούς σχεδιασμούς και καθιστώντας την ως ευρωατλαντικό χωροφύλακα στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό καλούμε τις γυναίκες να συμμετέχουν μαζικά στο αυριανό συλλαλητήριο, στην πλατεία Ελευθερίας, και να απαιτήσουμε την αποβλοκή της χώρας μας από όλα τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κλείσουν εδώ και τώρα όλες τις στρατιωτικές βάσεις, αποδέσμευση της χώρας από όλες τις υπερελιστικές δικοσυμμαχίες, καμία συμμετοχή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στις υπερελιστικές επεμβάσεις και αποστολές. Όλοι οι φοιτητές, όλοι οι εργαζόμενοι στην πορεία της ΕΔΕ και των εργατικών σωματείων 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, ώστε να δηλώσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο όχι στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ώστε να απαιτήσουμε η χρηματοδότηση που δίνεται στο ΝΑΤΟ, τα 6,6 δισεκατομμύρια, να δοθούν ώστε να ανοίξουν οι σχολές μας και τα σχολεία μας με ασφάλεια, για να πάρθουν όλα τα μέτρα που χρειάζεται, ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας. Δηλώνουμε ότι είμαστε ενάντια και στην αύξηση της στρατιωτικής θυσίας, είμαστε ενάντια στο τα γεράκια του ΝΑΤΟ να παίρνουν τα λεφτά μας και να σκοτώνονται λαοί σε κάθε γωνιά του κόσμου.